Εμείς ποιο έχουμε να τις προτείνουμε. Εμείς θα πάμε στο Six Dogs. Το έχεις ακούσει ποτέ? Ποιο είναι το Six Dogs και δεν το ξέρω. Ο Σκόκερ. Δεν είχε σηκωθεί έτσι ούτε όταν πήγε στο Ναύπλιο. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Και για τον Ναύπλιο. Πάμε στο Six Dogs. Oh no, one dog. Πού είναι αυτό το παιδί? Είναι πολύ κίνκι μπαράκι. Καταλαβαίνεις, μιλάω στη γλώσσα σου τώρα, ξέρεις. Ρε παιδιά, λίγο ελληνικά να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Κίνκι δηλαδή τι έχει μέσα, μαστίγια? Ε, όχι και μαστίγια. Δηλαδή πες σε κάθε σέντες στο πάρκο περιμένεις. Εσύ πήγες να φλερτάρεις, δεν είπαμε να περάσεις πάνω άκρο. Ρε παιδιά, συγγνώμη, το κίνκι είναι το σαδιστικό. Ναι, όχι τόσο. Ο καθένας στην πετριά του. Αναλόγω. Ας πούμε, και λόγω μουσικής. Και για μαστίγια, γι' αυτό. Κοίτα, το κίνκι. Εκεί πάει το μυαλό της Κατερίνας βασικά. Το κίνκι. Παιδιά, αυτό είναι το κίνκι. Είναι, δεν είναι ακραίο όμως. Δεν είναι απαραίτητα το σαδομαζό. Γενικά ο καθένας όπως τη βρίσκει. Πιο λοκάδικο ας πούμε, πιο urban καταστάσεις, πιο κίνκι, πιο... Είναι τέλος πάντων ένας πολύ χώρος. Αυτό στον Άφλιο το στέλνει, δεν είναι στο Άμστερνταμ. Το βλέπω λίγο εράτο, γι' αυτό. Τι καλέ, αυτό δεν είναι που βάζουμε στα αυτοκίνητα μπροστά για να μην χτυπάμε να τρακάρουμε. Ποιο καλέ? Ποιο? Το airbag. Το airbag. Α, όχι το airbag. Εννοούσες το airbag, τον αερόσακο, να σου κοπέλα έγινε. Το airbag νόμιζε ότι πάμε όλοι με έναν αερόσακο στο κεφάλι και μπαίνουμε μέσα. Καλησπέρα. Έτσι δεν είπατε ρε για airbag. Όχι airbag, urban, urban. It's urban situation, you know? Τι situation! Urban είναι τέλος πάντων. Τι μουσική παίζει? Στην κατάσταση παίζει διαφορετική μουσική. Πάει ανάλογα με τη μέρα, κατάλαβες. Ναι, αλλά πες μας και εμάς τι παίζει. Είναι ένας πολυχώρος, Ελένη. All day, all night, μπαράκι. Τι παίζει? Παίζει διαφορετικά. Παίζει jazz, loud, rock. Αναλόγως τη μέρα, δηλαδή. Αναλόγως τη μέρα και να μην μπορεί να πα σήμερα και να έχει chill out. Α πα παίζει chill out και να πάρει τη φίλη σου, α πούμε, και να ριλαξάρει εκεί. Και πόσο ταιριαστεί μόνο σου τώρα, σε μάθαμε μόνο. Μόνο σου, μόνο το πλανήτη σου. Πάει, πάει. Χρόνια. Να σου πω κάτι. Να πάμε εκεί. Εσύ την πέφτεις εκεί πέρα. Άμα, σε βλέπω. Παρακαλώ να το δούμε. Αν ας πούμε ένα κορίτσι, ας πούμε, θα πάω να μιλήσω. Πες ότι την βλέπεις. Εντάξει, τώρα πες ότι έχεις τελειώσει και Θεοδοσιάδη, τη δραματική. Και πες. Ναι. Θες να την πέσω δηλαδή τώρα. Ναι, για να λοιπόν, σε κάθε... Πολύ σφίγγες όμως και δεν παρέστε πολύ άλλο. Όλο το παιδί που τέτοιε καγραμμάνες αν αργήσεις. Λοιπόν, κάθομαι εγώ με τη φίλη. Πάντων έχουμε πάει στο μπαράκι. Καλή, γίνε πιο χαρτωμένη. Ναι, συγγνώμη. Σε αρέσει ο πιτσιρικάς. Εξεχάστη, νόμιζα ότι είμαι. Πέντε σκαλιά δρόμος είναι, κοπελιά και έχω. Έχει κάνει που έχεις γίνει μάνα και έχεις και γιατρό. Να πάω να της μιλήσω, θα φάω ξύλο. Όχι ρε εσύ, σε θέλει το κορίτσι. Λες. Ναι ρε, όρμα. Ρε εσύ, βάλε λίγο μουσική να φτιαχνούμε. Δημήτρη, για, για, φτιάξε μας λίγο, Μίτς. Εντάξει τώρα, το παιδί πήρε το γάλα, μια στιγμή. Να πας, να πας. Και ό,τι να γίνει. Βρε, όρμα Τζακ. Εγώ στέλνω μηνύματα, ωραίος είναι αυτός, αλλά δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, μόλις ήρθε. Καλησπέρα. Μόλις ήρθε. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρούλα. Έγινε. Θες να πιούμε ένα ποτάκι? Πού, εδώ ή στον Άφλιο? Θα παρακολουθώ, όπως καταλαβαίνεις. Αλήθεια, ε? Να δω πώς θα φερθείς και με τη δημοσιότητα. Έχεις πάει ποτέ Άφλιο? Έχω πάει, αλλά δεν έχω δει το Παλαμίδι. Και Παλαμίδι θα δεις και Μπούρτζι θα δεις και ό,τι άλλο επιθυμείς. Έγινε. Ε, αυτό περιμένουμε κι εμείς. Το κολύμπρι, αλλά ακόμα έχει αργήσει. Λοιπόν, Παλαμίδι Μπούρτζι, τίποτα άλλο θα δω στον Άφλιο. Τι πίνεις? Αυτό σαν ερώτηση, σαν να του λες του άλλου ότι δεν είναι καλά στα μυαλά. Δεν πίνω, πίνω μόνο κλαμπ σόρα. Έτσι κάνουμε εμείς τα μοντέλα. Τι πίνει καψούρα, τι λέει? Κλαμπ σόρα. Πίνει καψούρα. Τι λέει, καλέ? Κλαμπ σόρα. The Germans, κορίτσι ντεφ, αλλά τρίγυρας. Construction, τρίγυρας. Μαντεφ, very nice, μαντεφ. Λοιπόν, για καλή έτσι βγήκε το όνομα του Ντεφ Λέπαρντ. Έγινε. Μπορείς να μου φωνάξεις ένα ραδιοταξί παρότι οδηγώ. Δεν θα είμαι σε θέση να πιάσω τη μόνη με το όχι, okay, δεν είναι dead, deaf αυτό. Το deaf αυτό γράφεται αλλιώς. Άρης, Άρης. Τι να γορίζει. Είναι άλλο πράγμα. Πω χαμός. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Κουράστηκα. Με το καμάκι. Μα δεν μιλάει, μου πάει αλλού συνέχεια. Να σου πω θα πιούμε κάποτα. Αυτή δεν μιλάει. Σου είπε points. Σου είπε, σου λέει θέλω να δω και το Μπούρτζι και το Παλαμίδι. Ωραία. Θες, ωραία, πάμε να δούμε το Παλαμίδι. Άντε, φύγαμε. Αφού δεν πίνουμε που δεν πίνουμε, πάμε να δούμε το Παλαμίδι στην τελική. Τι να κάνει. Πάμε εδώ από πίσω. Θα ήσουνα. Αφού. Δεν θα ήμουν, σε παρακαλώ, αφού είσαι και εσύ. Κατευθείαν Παλαμίδι. Κατευθείαν Παλαμίδι. Δεν είσαι στην πα.
θα πάμε στο Παλαμίδι. Κατευθείαν, στο Παλαμίδι. Φεδονά, μετά το Παλαμίδι πήγαινε στο μαγαζί που πάμε να πάμε, γιατί έτοιμο το έχουμε. Ωραία, πάμε Six Dogs. Ένα πολύ φορά. Αυτό δηλαδή είναι οι έξι σκύλοι. Έξι σκύλοι. Πότε με τα πέντε φύτα, έξι αδέρφια. Έτσι μεταφράζεται η αλήθεια είναι. Είναι μια ιδέα ξενόφερτη από την Αμερική. Είναι πέντε, είναι πέντε παιδιά, είναι μια παρέα παιδιών που έφεραν την ιδέα αυτή απ' έξω. Είναι σκύλο. Όχι. Είναι πέντε παιδιά και τον είναι Six Dogs. Ο ένα τι έγινε, αποχώρησε από το σκύλο. Είναι τα σκυλιά που κάθονται έξω το μαγαζί, γιατί να σου πω. Είναι μια ιδέα λοιπόν η οποία έρχεται, ρε παιδί μου, μπορώ εγώ ως φίλος με σένα, η οποία είσαι η Ελένη Μενεγάκη, γνωστή, αναγνωρίσιμη κι αυτά. Μάλιστα. Και παράλληλα φίλος, ξέρω εγώ, με τον Κώστα απέναντι που δεν τον ξέρει, δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμος όσο εσύ, να σας φέρω σε επαφή, ας πούμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί στην παρά και να γίνει μια ωραία παρέα. Ο ένας από τους έξι σκύλους το κάνει αυτό. Ναι, είναι εκπαιδευμένος, μιλάει. Ένας είναι Βερνάρδου και κερνάει για σφινάκια, κονιάκ. Πηγαίνετε στο μαγαζί, βλέπετε ότι καταστρεφόμαστε εδώ. Όχι, δεν το καταλάβω. Δηλαδή, αυτό το μαγαζί πρέπει να μπει ένας επώνυμος και ένα μη επώνυμος και να τους φέρουν σε επαφή. Όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάμε τον τράγκα με το ζόρι. Όχι, θέλω να σου πω ότι σε αυτό το μαγαζί είναι τύπου πολιτιστικό κέντρο, ρε παιδί. Τι έπαθες. Είναι πολιτιστικό κέντρο. Τύπου, ναι, ας πούμε. Πες το μου να το καταλάβω. Είναι πέντε χώροι μαζί. Είναι ένα μπαράκι. Πάλι πέντε. Είναι πέντε χώροι μαζί. Δεν θες να είναι έξι σαν τους έξι σκύλους μας, τον μπερδεύεις όμως. Όχι. Δεν έχει να κάνει απόλυτα με τον τίτλο του που έχει. Αλλά με τι. Έχει να κάνει με το χώρο με το που στεγάζεται το συγκεκριμένο κτίριο. Δηλαδή σκύλο σου τελέπει μέσα. Εντάξει, αυτό όλα ξέρουμε. Να πάρω μαζί για τον τροφή σκύλο, τροφή. Τι να μην πάρω. Τίποτα, ούτε γαλματία, τίποτα. Εκεί πάνε είναι η παιδί μου ή μεγάλη. Πάνε όλες οι ηλικίες. Για εκπαίδευση. Roll over, play dead. Θα την πνίξω. Πάνε όλες οι ηλικίες εκεί. Ναι. Από 15 χρονών μέχρι 85. Και εμείς γιατί δεν είναι το συγκεκριμένο μαγαζί. Γιατί ακριβώς η ιδιαιτερότητά του είναι η εξής. Ότι είναι πέντε χώροι, πέντε διαφορετικοί χώροι. Όπου στον ένα από αυτούς. Ενωμένοι. Ενωμένοι ακριβώς. Είναι μικρή χώρη ο καθένας. Μικρή χώρη. Πόσο όπου... μικρή. Πόσο. Έκανε από τα τετραγωνικά. 45 με τον ημιυπαίθριο. Ο μικρή είναι η χώρη. Ας πάρει ο κύριος από το TikTok. Ζηλιζόμαστε. Τέλος πάντων, σε όπου ένας χώρος είναι μπαράκι. Ο άλλος χώρος, στον άλλο χώρο μπορείς ας πούμε, να οργανώσεις. Έχεις τον γκρουπάκι σου εσύ με τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είναι αυτό. Ναι. Και μπορείς να οργανώσεις. Και πάω με τον γκρουπάκι μου και παίζω. Ακριβώς. Ναι, και δεν έχουν πρόβλημα αυτοί αν εγώ δεν παίζω αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τα ζαρωμένα φυρίκια. Για δύο μέρες μόλι. Σε γέρο παπαλίδε. Πηγαίνει εσύ τέλο πάντων. Με τα πουρέιτζερ εδώ, α πούμε, κανονίζεται. Πάτε, ξέρω. Μας έδειξε και το Παλαμίδι. Δεν το έχεις δει ακόμα. Ούτε εθνική δεν βγήκαμε. Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Ούτε εθνική δεν βγήκαμε. Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Πες για το πολυσφαιδονάκι μου. Πες μου τι είναι αυτό το μαγαζί, βρε αγόρι μου. Είναι πέντε αίθουσες. Πέντε αίθουσες. Η μία λοιπόν είναι μπαράκι. Η άλλη είναι το πολιτιστικό. Το άλλο είναι που μπαίνουν τα γκαλερί. Ακριβώς. Το άλλο είναι που μπαίνουν τα συγκροτήματα. Να πας και μια μουσική και μια θεατρική παράσταση, αν θέλεις εκεί. Και θεατρική παράσταση. Και το καλύτερο το τελευταίο, παιδιά. Πού είναι αυτός ο χώρος? Στην Αβραμιώτου, στο μοναστηράκι ακριβώς παράλληλη της Αθηνάς. Και έχει και ένα φανταστικό κήπο Ελένη στο κέντρο της Αθηνάς που μόλις κάτσαμε εκεί πιάμε καφέ. Α, και πίνεις και καφέ, ξέρω. Πίνεις και αν έχει καμιά καυκαλίθρα, τη μαζεύεις για μια κορτώ. Τι άλλο θες να έχει το Six Dogs. Πάγαμε, ανεβάσαμε θεατρική παράσταση, νίκιαμε και γνωριστήκατε. Όλα τα κάνεις. Γνωριστήκαμε, πήγα, είδα το Παλαμίδι που δεν το είχα δει, 999 σκαλιά. Όλα τέλος πάντων. Έχει κι άλλα. Αν είχε κι άλλο ένα χώρο, θα τρώγαμε άλλη μισή ώρα εκπομπή. Για το πόσο είναι το βίντεο, παιδιά. Δυόμιση. Βάλτε. Και εγώ περιμένω. Η πλαστελίνη έγινε γκαλερί. Η μαύρη γάτα καφέ, το ενωμένο πλέον Urban φιλοξενεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές και πάρτις, ενώ το Kinky παραμένει εστία που βγάζει τη γοητεία του μεταπunk design. Στο πεζοδρόμιο στήθηκαν μεγάλα ξύλινα τραπέζια για να συναντιούνται οι παρέες και κάπως έτσι το Six Dogs φιλοδοξεί να δώσει μια αλόκοτη και ταυτόχρονα οικία πνοή στον αέρα των τεχνών και όχι μόνο. Πού ξεκίνησε όμως αυτή η ιδέα και τι ακριβώς σημαίνει? Ουσιαστικά είναι μια θεωρία ανάμεσα στο πόσοι βαθμοί κοινωνικού διαχωρισμού υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή ότι εσύ σε έναν θα μπορούσε να φτάσει τον οποιοδήποτε άγνωστο άνθρωπο στην άκρη του πλανήτη ανάμεσα σε έξι στάδια, σε έξι γνωστούς. Τα 5-7 μαγαζιά αποφάσισαν να συνενωθούν για να δημιουργήσουν έναν νέο οργανισμό. Ένα πολιτιστικό χώρο ο οποίος θα συνεχίσει να είναι μπαρ, καφέ, αλλά θα φιλοξενεί και καλλιτεχνικά δρόμενα. Το κοινό του βέβαια δεν περιγράφεται με ταμπέλες όπως σε κεντρικό ή καλλιτεχνίζων, αλλά μεταβάλλεται κάθε βράδυ ανάλογα με τα events που διαδραματίζονται εδώ. Γίνονται καθημερινή βάση, κυρίως βραδινές ώρες μετά τις 9-10. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ελεύθερη είσοδο
Στην πλειοψηφία τους είναι Έλληνες καλλιτέχνες, ανερχόμενοι, νέα παιδιά, φρέσκο αίμα και πάει λέγοντας. Ο χώρος όμως μας επιφύλασε και μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Στο βάθος κήπος ονομάζεται το ιδιαίτερα διαμορφωμένο μέρος που δεν σου θυμίσει τίποτα ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Θα συναντήσεις δέντρα, θα συναντήσεις ώρες, θα συναντήσεις τραπεζάκια με ειδικές θέσεις για τα λάπτοπ, θα συναντήσεις ζεστά ποτά, λικέρ που φτιάχνουμε με φρούτα και μυστικές συνταγές. Θα συναντήσεις πολύ ωραίο κόσμο, θα συναντήσεις γαλήνη και φίλους. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν αποτελεί σίγουρα σημείο της εποχής μας, επιδιώκοντας πάντα να είναι το ίδιο pop όσο και avant-garde.